είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και έχει 148 βουλευτές. Δεν πετυχαίνει για τσαφ τόσο δά την αυτοδυναμία. Και παίρνει ο Τσίπρας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ως πρώτο κόμμα από τον πρώτο της Δημοκρατίας. Η θέση σας που λέει δεν θέλω να συνεργαστώ με τους τάδε, σημαίνει ότι ο Τσίπρας δεν θα πάει στο Βενιζέλο ή στο ποτάμι να συζητήσει, να ζητήσει συζήτηση για να φτιάξουν κυβέρνηση. Εάν καθόλου. Εάν έχει ανάγκη από τους βουλευτές. Εάν έχει 148. Έχει ναι, 148. Δεν θα πάει καθόλου. Γιατί έτσι δεν έχει και νόημα. Και ο τρίτος μετά δεν έχει νόημα. Άμα ο πρώτος δεν θέλει. Και ο τρίτος να την πάρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, να το ξεκαθαρίσετε. Διότι με βάση και αυτό θα σας ψηφίσει ο κόσμος. Άρα. Ναι, βεβαίως. Έτσι ακριβώς είναι. Το περιγράψατε προηγουμένως τη λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν είναι το πρόγραμμα το οποίο θα ήθελε, είναι το πρόγραμμα το οποίο μπορεί, το οποίο είναι εξαιρετικά μετριοπαθές, κοστολογημένο και ειδικά μάλιστα στο θέμα της ανθρωπιστικής καταστροφής είναι 1,8 δις. Με αυτό το πρόγραμμα πάει στη Βουλή και ζητάει συνένεση. Και από εκεί και πέρα τα κόμματα είναι απέναντι στην ευθύνη τους, προς το κόμμα το οποίο θα έχει την σχετική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας περιγράφω τη διαδικασία. Όχι, ενώ δεν θα πάει, ρε παιδί μου, ως εντολοδόχος να πει στο Πασόκ ή στο ποτάμι, παιδιά, θέλω να φτιάξω κυβέρνηση, αυτό είναι το πρόγραμμα, να κουβεντιάσω, δεν πάει καθόλου. Ή δεν το ξέρεις το διαδικαστικό. Για αυτούς συγκεκριμένους λέμε τώρα. Δεν γνωρίζω το διαδικαστικό, αλλά με βάση τη γενική αφήγηση, προφανώς και όχι. Άμα λες τον άλλον ότι δεν ενδιαφέρομαι να κυβερνήσω μαζί σου, αντιθέτως υπάρχει μια εκκρεμότητα από την εποχή του κυρίου Σαμαρά για μια εξεταστική επιτροπή. Σας θυμίζω, ο κύριος Σαμαράς έχει υποσχεθεί μια εξεταστική επιτροπή. Βεβαίως. Προφανώς. Πράγμα το οποίο θα συμπεριλάβει και τον Παπαδρέου και τον Βενιζέλο. Προφανώς. Και τον Βενιζέλο. Προφανώς. Από το 9 και μετά. Να θυμίσω ότι. Άρα λοιπόν, με συγγνώμη. Να θυμίσω για εξεταστικές επιτροπές, πώς θα συνεργαστούν. Μπορεί να πει, εγώ εντάξει, θα κάνω και εξεταστική για να πει πάντως, ο Βενιζέλος, okay. Πάντως κύριε Καπουράκη, πάμε να συνεργαστούμε με τον Παπαδρέου και με τον Βενιζέλο, μας κυνηγάει ο δρόμος στο δρόμο με τα καδρόνια. Να πουλήσουμε τη λαϊκή ψήφο. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ για την εξουσία. Άρα με ποιος θα κυβερνήσετε, κυρία, άμα δεν έχετε αυτοδυναμία. Αυτό σας ρωτάνε. Σας εξήγησα. Η αυτοδυναμία θα υπάρχει. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα επιτευχθεί μέσα στη Βουλή. Εμείς θα πάτε με το πρόγραμμα και θα πει αυτό είναι. Και αν σου δώσει ανοχή το ποτάμι, δεν μπορεί να πει όχι όμως. Πρακτικά. Την ανοχή δεν μπορεί να πει όχι. Τι να πει, αν σηκώνει το χέρι να του το κοπανίσει, κατέβασε το κάτω. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Στη Βουλή, όποιο θέλει μπορεί να σηκώσει το χεράκι του και να κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ποια πρωτοβουλία παίρνει εσύ. Αλλά επειδή είπε ο κύριος προηγουμένως, ας πούμε, για τα θέματα της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημόσια διοίκηση. Αν υποθέσουμε. Μας έχετε στείλει κάποιο κείμενο κριτικής διαλόγου? Όχι. Τι εννοείται να σας στείλουμε κείμενο κριτικής διαλόγου? Εμείς δεν έχουμε θέσεις. Μα λέτε ότι είναι βασικό για εσάς. Εάν υποθέσουμε ότι σας δίνει την ανοχή το ποτάμι, διότι τα μετράει τα πρώτα, δεν θέλω άλλες εκλογές. Του δίνω ανοχή. Πώς θα κυβερνήσετε εσείς τώρα, με κάθε νομοσχέδιο, πώς θα το περνάτε? Πάντως δεύτερες εκλογές. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Είναι εθνική καταστροφή. Γι' αυτό βέβαια θα μου πεις, γι' αυτό ζητάμε για αυτοδυναμία. Πήγατε πολύ μακριά όμως. Γιατί? Ορίστε, κύριε Πλεύρη. Θα γίνουν πρώτα εκλογές. Πάντως, κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Μιλάμε πάντα για το σενάριο αυτό. Υπάρχει και το σενάριο να βγείτε εσείς πρώτο κόμμα και να δούμε εσείς με ποιος θα συνεργαστεί. Αν βγείτε εσείς πρώτο κόμμα και σας πούνε και φτιάξει κυβέρνηση και πάτε και σας πούνε οι Γερμανοί, όχι, δεν κάνω τίποτα. Τι θα κάνει? Τι θα? Πάντως, ο κόσμος, κύριε Καπουράκη, ανεξαρτήτως ακόμα και αυτοδυναμία οριακή να υπήρχε, που είναι θεωρητικό το σενάριο, ο κόσμος αυτό που θέλει και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, το μήνυμα που στέλνει είναι συνεννοηθείτε, διότι μια διαπραγμάτευση για το χρέος για να γίνει πρώτον πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τάχιστα και όχι να αρχίσουμε να αυτοσχεδιάζουμε και να πειραματιζόμαστε και να ψαχνόμαστε, και δεύτερον να πάμε με μια εθνική διαπραγματευτική ομάδα απέναντι στην Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό λέει ο κόσμος και αυτό καλό είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Δημοκρατία να το λάβετε υπόψη σας, διότι